Σε άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι, την μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας προκάλεσε η πληροφορία ότι οι διαρρήκτες βρίσκονταν στο σπίτι γυναίκας αστυνομικού, ενώ εκείνη απουσίαζε, αλλά είχε αφήσει στον χώρο το υπηρεσιακό της όπλο. Και παρά την κινητοποίηση, όπως θα δείτε στο ρεπορτάζ του Μιχάλη Τεζάρη, η αστυνομία δεν βρήκε τελικά κανέναν στο σπίτι της. Με το δάχτυλο στη σκανδάλη, άνδρες της ΕΚΑΜ έχουν ανέβει σε μπαλκόνι διαμερίσματος στην οδό Καποδιστρίου στη Νέα Ιωνία. Έλα. Τι έφαγε, σωρά. Πάνοπλοι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την περιοχή και απομακρύνουν τους περιοικούς και τους περαστικούς για λόγους ασφαλείας. Στο συγκεκριμένο διαμέρισμα διαμένει αστυνομικός και ένας γείτονάς της την ενημέρωσε πως ενώ έλειπε, δύο διαρρήκτες εισέβαλαν στο εσωτερικό του. Πήγαινε στο σπίτι σου και άλλαξε τα φώτα. Γιατί στο δεύτερο όροφο, στους νικάριδες, έχουν μπει, μου λέει, κλέφτες. Στο κέντρο επιχειρήσεων της ελληνικής αστυνομίας σήμανε συναγερμός, καθώς η αστυνομικός ενημέρωνε πως στο σπίτι της είχε αφήσει το υπηρεσιακό της όπλο και υπήρχαν φόβοι πως ο δράστης είχε ταμπουρωθεί στο διαμέρισμα. Ακολούθησε έφοδος, με τους αστυνομικούς όμως να μην εντοπίζουν τους δράστες που είχαν προλάβει να απομακρυνθούν. Η ώρα είναι 10 το βράδυ και οι αστυνομικοί συνεχίζουν να αναζητούν τον διαρρήκτη σε δρόμους της Νέας Ιωνίας, περιμετρικά από την πολυκατοικία. Οι διαρρήκτες, σύμφωνα με αναφορές, ήταν νεαρής ηλικίας και φορούσαν σκούρα ρούχα. Αφαίρεσαν το υπηρεσιακό πιστόλι σε αστυνομικού και βγήκαν από το διαμέρισμα πριν αναπτυχθούν οι δυνάμεις στο σημείο.